Γεια σας Airsoft Maniacs και καλώς ήρθατε ξανά σε άλλο ένα νέο Airsoft Gameplay βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε το 48ο Milsim Game που παίξαμε στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, Illegal Santa Muerte. Διοργανωτές αυτού του παιχνιδιού είναι η ΑΕΚΟ και ο αριθμός των συμμετοχών ανέρχεται γύρω στα 300 άτομα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές παρατάξεις. Task Force, η οποία είναι η Αμερικάνικη Δίωξη Ναρκωτικών και είμαστε εμείς. Loma Blanca, η οποία είναι το στοιχείο LARP του παιχνιδιού και είναι ουδέτερη. Και η εχθρική κακή ομάδα του καρτέλ ναρκωτικών. Σκοπός για την Task Force είναι να συλλέξει και να καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα πακέτα από τις καβάτζες, εμποδίζοντας έτσι την ομάδα του καρτέλ να τα σπρώξει στη μαύρη αγορά των χωρικών για να αγοράσουν προμήθειες και πολεμοφόδια, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τον ανταρτοπόλεμό τους απέναντί μας. Όπως βλέπετε, παίζω σαν Ghillie Sniper αλλά και Squad Leader για την ομάδα Charlie από το Platoon 4. Η οποία ομάδα Charlie αποτελείται από εμάς που είμαστε από το Σύλλογο Αεροσφαίρισης Ρόδου και δύο άτομα από την ομάδα Μολόν Λαβέ της Αθήνας. Πρώτη αποστολή της ημέρας είναι να περάσουμε το χωριό και να περπατήσουμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα για να συναντηθούμε με την ομάδα Bravo από το Platoon 5. Βρίσκουμε το ορυχείο και μετά παίρνουμε θέσεις. Εφόσον το κάνουμε αυτό, στείνουμε αμυντική περίμετρο γύρω από το σπί και παίρνουμε θέσεις για την πρώτη μεγάλη μάχη της ημέρας. Αλλά αρκετά με τα λόγια, απλά αράξτε, χαλαρώστε και απολαύστε το θέαμα. Έχουμε επαφές στον ελαιόν ακριβώς από κάτω μου, στα 100 μέτρα. Προωθηθείτε μέχρι εδώ την άκρη του βουνού. Προσέχετε, μπορεί να έχει άτομα από κάτω. Έφαγα και εγώ εκεί στο δέντρο. Έχω σνάιπερ στο δέντρο απέναντί μου. Πρόσχε, μη δώσεις τη θέση μου. Μη δώσεις τη θέση μου, Άδειο. Τον έβγαλα. Έχω απέναντι σνάιπερ. Τον έφαγα. Πάρτο, πάρτο. Τσάρλι ένα λαμβάνει. Θετικό. Πάμε παιδιά, πάμε πίσω. Σε αυτό το σημείο και εφόσον καταφέραμε και νικήσαμε την πρώτη μάχη της ημέρας, ενημερώνουμε στον ασύρματο από τον Platoon Commander ότι μία ομάδα του καρτέλ προσπαθεί να μας αναχαιτήσει από πίσω και να ανακαταλάβει το CP μας. Έτσι, ομάδα Charlie και ομάδα Bravo κάνουμε regroup και οργανώνουμε μία αντεπίθεση για να τους βγούμε από πίσω. Τους έχουμε κάνει sandwich με την ομάδα Α που είναι μπροστά στο CP μας. Έχουμε το στοιχείο του ευνηδιασμού με το μέρος μας και το πλεονέκτημα, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε για να τους στείλουμε πίσω από εκεί που ήρθαν. Ωραία, πάμε κατά τους δρόμους. Επαφές, επαφές. Μάθου είναι κάτω, κάτω, κάτω. Μάθου είναι. Κάτω. Δεξιά. Είναι εδώ. Πάει ο medic, έφαγα το medic, πάμε προχωράμε. Πουσάριουμε όλοι. Εκτός, καθαρό.
Η τακτική μας απέφερε καρπούς και έτσι καταφέραμε και τους βγάλαμε όλους ξανά εκτός. Έτσι, συνεχίζουμε την επίθεση μας και διεισδύουμε βαθύτερα μέσα σε εχθρικό έδαφος. Αυτή τη στιγμή, από την ομάδα Bravo είναι ήδη όλοι νεκροί, ενώ από την ομάδα μου, την Charlie, είμαστε στο 50%, δηλαδή 3 στους 6. Αριστερά βλέπω Μανώλη, μπορεί να είναι κι άλλοι. Σε αυτό το σημείο είμαι παντού περικυκλωμένος από αντίπαλους παίκτες. Επίσης, συνειδητοποιώ ότι είμαι ο τελευταίος ζωντανός παίκτης από την ομάδα μου. Έχω το στοιχείο του ευνηδιασμού με το μέρος μου, καθώς δεν γνωρίζουν ποια είναι η θέση μου. Και ενώ έχω καθαρή βολή και τον αντίπαλο στο πιάτο, αποφασίζω να μην βάλω εναντίον του και απλά να παραδοθώ. Έλα. Είμαι έξω. Τιμ, βγαίνω, μη μου ρίξετε. Βγαίνω γιατί φάγατε το τελευταίο συμπαίκτη. Το έπαιξα σωστά ή όχι? Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τι θα κάνατε εσείς. Άριστο. Δεν σε είδα ποτέ. Ήξερα ότι είσαι κάπου εδώ, αλλά αφού δεν ήξερα. Ωραία, μάγκες, μπράβο. Ωραία. Παραδόθηκα ρε φίλε, γιατί φάγανε και τον τέταρτο. Μην φάω εδώ. Τορμήχες έτσι και λέει γιατί δεν... Παραδόθηκα γιατί αφού φάγα τον τέταρτο, τι να του ρίξω ρε φίλε. Πού σε βγάλω μια φωτογραφία. Ευχαριστώ παιδιά. Περίμενε λίγο. Γιατί να σε ανεβάσω στη σελίδα. Ρε Θυμιώτες. Γεια σας ρε πατριώτες. Για όσους δεν γνωρίζουν, είμαι ρε Θυμιώτης, γέννημα θρέμα. Σε αυτό το σημείο είμαστε ήδη σε κίνηση και κάνουμε αποστολές 6 συνεχόμενες ώρες. Είμαστε νηστικοί, οπότε γυρνάμε πίσω στη βάση για ανεφοδιασμό, ξεκούραση και λίγο φαγητό. Μέσα ξανά, μέσα τέρμα εξεκούραση, πάμε ξανά για μάχη. Φάγαμε, ήπιαμε, ανεφοδιαστήκαμε και έτσι είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε όσο περισσότερο κοντά στη βάση τους γίνεται και να τους κάνουμε τη ζωή τους δύσκολη. Η ώρα είναι περίπου 4 και έτσι έχουμε το ζόρι ένα 2ωρο ακόμα για να μπορέσω να παίξω σαν σνάιπερ. Πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό και να βιαστούμε. Πηγαίνετε και θα έρθουμε και εμείς από πίσω. Άρα να βάλω break, εκεί θα φτάσουμε. Και καθώς το κάναμε, ποιους συνάντησαμε? Δύο λιποτάχτες και προδότες από το σύλλογό μας. Τέστο, προδοτή. Στην καρδιά είναι. Εσωτερικά στην καρδιά είναι. Στην καρδιά. Ένα μέντικ, να στο συνάδελφό σου τουλάχιστον. Βάρα ένα. Παίρνω το ένα τουρνικέ. Ρε, βάρα τους άλλη μία με το πιστόλι. Αφήνουμε πίσω τους προδότες λοιπόν και συνεχίζουμε να διεισδύουμε βαθύτερα σε εχθρικό έδαφος. Εντοπίζουμε ένα CP, το οποίο όμως είναι στην κατοχή των αντιπάλων. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, θα πρέπει να το πάρουμε πίσω στην κατοχή μας για να έχουμε respawn. Πού είναι η σημαία? Μετά από αρκετή ανάβαση φτάνουμε στο σπί και οι συμπαίκτες μου πάνε για να το πάρουν πίσω. Ανενόχλητοι, για άλλη μια φορά φτάνουμε σχεδόν δίπλα στη βάση τους και στο σημείο που θα στήσουμε την ενέδρα και θα δώσουμε την τελική μας μάχη.
Είναι ένας πίσω. Τρουμπά. Πρόσεχε από εκεί, μην μας έρθουν. Ψτ, Γιώργο. Από εκεί σας έρχεται, από εκεί. Γρήγορα. Έρχεται. Ελάτε, καλύπτω. Γεια σου, φίλε! Έρχεται στον δρόμο, Γιώργο! Πέρασε! Βγάζωσε τον αρμαλάκα, τρούμπα, μην τον αφήνεις! Έχουμε φάει 1, 2, 3, 4, 5. Άρα λίγο. Εκεί εσύ, εκεί. Ποιος ο Γκυλάς, ναι, φίλε. Εσύ μου την έκατσα μουτζούνια τώρα. Δεν ξέρω, δεν είδα που πήγε. Ατσαμπίκο, πίσω από τα δέντρα είναι. Άντε να δούμε. Νίκο και Τρούμπα, καλύψτε δεξιά για τις ενισχύσεις. Τον βλέπω αριστερά. Πήγαινε ένας με τον Τρούμπα. Εσύ Μανώλη που είσαι πίσω μου. Βοηθήστε τον Νίκο. Πάμε, ανεβείτε. Ανεβείτε εσείς πάνω, καλύπτω εγώ πίσω. Ανεβείτε. Ανεβείτε. Πρέπει να προχωρήσετε, Τσαμπίκο, Μανώλη, προχωρήστε λίγο πάνω. Πάνω. Δεξιά, εκεί. Βαράτε ρε. Έρχονται και από εκεί που ήρθαμε. Εδώ. Τον έφαγα. Ρε, εδώ πάνω είναι. Εδώ. Δεξιά μου. Εδώ, δεξιά μου. Κιτ, γκάν έξω. Ρε, η μισή από εδώ, η άλλη μισή από εδώ. Βγάλε τον αυτόν. Πού είναι? Έχεις καθαρό στόχο εκεί. Κλέβεις το δέντρο. Καθαρό στόχο. Βγάλε τον αυτόν, δεν φτάνει το πλήμα εκεί. Θα βλέπεις τα πόδια του. Nice. Μπράβο, ρε μάλακα. Αυτό είναι. Μπράβο. Ώρα, πείτε μου, ώρα. Πείτε μου τι ώρα είναι. Κι άλλος, στη δεξιά. Ρε
τους άμα στο ρίχνουνε. Εκεί που βαράω στο δέντρο δεξιά είναι. Θα ανέβουν από πάνω πάλι. Ανεβούτε, ανεβείτε δύο άτομα πιο πάνω. Ανεβείτε δύο άτομα πιο πάνω. Εκεί. Έχουμε εικόνα και πίεση. Έχει μείνει ένας και πάει δεξιά. Ανεβείτε, ανεβείτε, είναι μακριά. Δεν μένεις εδώ. Ανεβείτε. Τσαμπίκο. Γύρνα προς τα πάνω. Εκεί. Όχι πια αριστερά, αριστερά. Εκεί. Εκεί είναι στα μεγάλα δέντρα πίσω-πίσω. Κάπου εδώ, όπως βλέπετε, το φως πια είναι λιγοστό και έτσι αφήνω το σνάιπερ και συνεχίζω να παίζω με το πιστόλι. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάστηκε γιατί τους φάγαμε όλους και δεν ξαναήρθε ποτέ κανείς. Έτσι, μετά από αρκετή ώρα, αποφασίζουμε να φύγουμε και στο δρόμο της επιστροφής παίρνουμε άλλο ένα CP στην κατοχή μας. Στο δρόμο, συναντήσαμε κάτι φακούς και στήσαμε μια τελευταία ενέδρα και τους περιμέναμε. Αλλά, δυστυχώς, φορούσαν γυλαίκα και πηγαίναν για φαγητό στην καντίνα. Και κάπως έτσι τελειώνει το event για μας, εφόσον την τρίτη και τελευταία μέρα δεν παίξαμε λόγω καιρού. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις ομάδες για τη δύναμη που δείξαν αυτές τις δύο δύσκολες μέρες πάνω στο βουνό. Επίσης, ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο Αεροσφαίρισης Ιεράπετρας για την προσπάθειά τους και την πολύ καλή διοργάνωση που είχαν. Λοιπόν, Αλανιά, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι. Τα λέμε σύντομα στο πεδίο. Παίξτε με ασφάλεια, παίξτε με πάθος και να λέτε τα hit σας.